επειδή τα αποθέματα από τις άδειες κυκλοφορίας που προμηθεύεται η υπηρεσία μας από το Υπουργείο Μεταφορών έχουν τελειώσει, υπάρχουν λίγα αποθέματα και υπάρχει ένας διαγωνισμός σε εξέλιξη για την προμήθεια νέων εντύπων. Προς το παρόν η υπηρεσία μας δίνει το απογραφικό χαρτί που βγαίνει από το κομπιούτερ, το οποίο βέβαια είναι σφραγισμένο και θεωρημένο και επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας. Αφού όμως μαθαίνουμε, άδειες καινούργιες νέες άδειες κυκλοφορίας δεν βγάζει ο κόσμος, δηλαδή δεν αγοράζει οχήματα. Ναι, εκτός από αυτές τις άδειες είναι οι μεταβιβάσεις και διάφορες άλλες μεταβολές που γίνονται, αλλαγή χρώματος, κάποια άλλη μεταβολή και συνήθως πουλάνε κάποιοι που αναγκάζονται να πουλήσουν τα αυτοκίνητά τους, οπότε υποχρεωτικά θα πρέπει να τους εκδώσουμε άδεια που θα είναι στο απογραφικό. Μόνο τα φορτηγά δημοσίας χρήσεως που πάνε στο εξωτερικό παίρνουν άδειες. Όλοι οι υπόλοιποι προς το παρόν δεν παίρνουν. Επιπτώσεις τώρα της κρίσης, πόσες άδειες βγάζονται, Φερμίν, σε τι ποσοστό είμαστε μείον σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι? Έχουν μειωθεί αρκετά. Έχουν μειωθεί τα νέα οχήματα. Οι άδειες, οι άλλες μεταβολές γίνονται κανονικά. Υπάρχουν δηλαδή μεταβιβάσεις και οτιδήποτε άλλο. Η απόσταση βοήθησε καθόλου? Η απόσταση έχει βοηθήσει λίγο. Δεν υπάρχουν λίγες αποστάσεις. Στην αρχή έγιναν κάποιες από κάποια αυτοκίνητα που δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν γιατί ήσαν σε πολύ άσχημη κατάσταση από τεχνικής πλευράς. Τώρα έχουν λιγοστέψει και αυτές. Κυκλοφορική χιλιάδες ανασφάλιση είναι ένα θέμα όμως. Η υπηρεσία η δικιά μας δεν είναι αρμόδια για τον έλεγχο. Μετά από εκεί και πέρα θα πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι οι επιπτώσεις ενός ανασφάλιστου οχήματος σε ένα ατύχημα και ειδικά αν υπάρχει τραυματισμός ή και απώλεια ανθρώπινης ζωής είναι πάρα πολύ δύσκολη και μεγάλα τα κακά που μπορεί να προέλθουν. Λόγω καλοκαιριού και εγώ βλέπω πολλοί κόσμοι ταξιδεύουν με τους λεωφορεία. Μιχτά στην Ελία, βγαίνουν, ξεκινήσαν ελέγχους. Βγαίνουν και τα τουριστικά λεωφορεία, πάλι δεν είναι πολλά, είναι συνήθως Σαββατοκύριακο. Γίνονται και από τα αστυνομικά όργανα τέτοιοι έλεγχοι, γίνονται και από εμάς στα πλαίσια των δυνατοτήτων και όταν υπάρχει λάσκα από άλλες υποχρεώσεις, βγαίνουμε και εμείς.